Επί φωνήματα χαράς, συγκίνηση και δάκρυα χθες στο Καπετανάκιο, όπου συναντήθηκαν και πάλι απόφοιτοι από το 1948 μέχρι και σήμερα. Οι κάποτε μαθητές του ιστορικού σχολείου ξεφίλησαν το βιβλίο που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό 6 δεκαετιών και ξετύλιξαν τις αναμνήσεις των σχολικών τους χρόνων. Μετά από 39 χρόνια. Μια άλλοτε νεανική παρέα συναντιέται και πάλι μετά από 39 χρόνια, όχι στα θρανία των μαθητικών χρόνων, αλλά στο προάβλιο του Καπετανάκιου. Τα μαλλιά είναι πλέον γκρίζα. Την ανεμελιά διαδέχτηκαν τα οικογενειακά βάρη, οι αναμνήσεις όμως έμειναν ζωντανές. Εδώ με τον συνάδελφο μετά από 39 χρόνια. Ήταν βέβαια πολύ αδύνατος, πολύ λεβέντης, τώρα είναι διαφορετικά, έτσι. Εμείς είμαστε τώρα άσπροι μαζί. Ποια σκανδαλιά θυμάστε έτσι περισσότερο? Σκανδαλιά? Το Λουδάκι στον Αποστόλη θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι τον Αλέκο. Τον Αποστόλη τον Λουδάκι που έκανε φασαρία και του λέει ο καθηγητής σιωπή μην ξυπνήσει. Αυτό να τραβήξετε, αυτό. Μέχρι Ρέγκα έχει ψήσει εδώ μέσα. Ξεφίλησαν το πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό βιβλίο, είδαν γνώριμα πρόσωπα, θυμήθηκαν αταξίες και αναμνήσεις μιας εποχής που σημάδεψε τη ζωή τους. 38 χρόνια. Συμμαθητές στην ίδια τάξη. Αυτή είναι πιο μικρή, αυτή είναι μικρή, η μικρή είναι αυτή. Εγώ είμαι πιο μεγάλος. Ναι, υπήρξα και εγώ μαθητής σε αυτό το σχολείο. Όντως οι αναμνήσεις είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα με τις αυτοί ζωηρεύουν. Πόσα χρόνια πριν γυρίσατε το χρόνο? Γύρω στα 50. Αγκαλιές, χαμόγελα και στιγμές συγκίνησης χθες στο ιστορικό σχολείο, όπου συναντήθηκαν πολλές και διαφορετικές γενιές αποφύτων από το 1948 μέχρι και σήμερα. Στο μυαλό επέστρεψαν βιβλία και μαθήματα. Βρήκαν ξανά φίλους και συμμαθητές, αλλά και οι καθηγητές τους μαθητές τους. Μεγάλες αναμνήσεις έχουμε από αυτό το σχολείο. Πραγματικά ήταν ένα μικρό πανεπιστήμιο, το Καπετανάκιο. Ιστορικό σχολείο. Ιστορικό, ναι. Ιστορικό. Είναι η συγκίνηση μεγάλη? Είναι, γιατί βλέπεις μαθητές που τους είχες πριν 10-15 χρόνια να αναγνωρίζουν, να σε χαιρετάνε. Αισθάνεσαι όμορφο όταν βλέπεις παλιούς μαθητές. 90, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει. Οπότε είναι πολύ συγκινητική στιγμή, νομίζω, και για όλους. Προσπαθώ να βρω τους καθηγητές που μου έκαναν μάθημα. Κάποιοι είναι εδώ, κάποιοι όχι. Πάντως η προσπάθεια των συναδέλφων και των μαθητών που βοήθησαν ήταν εξαιρετική. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό. Μετά από 60 χρόνια αναμνήσεων, το Καπετανάκιο θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά σχολεία.